Πάμε λοιπόν στον Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, της ομάδας Μπούρινα Αριστών, κύριο Μινά Γκαλίτσα. Κύριε Γκαλίτσα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Γκαλίτσα, πρέπει να σας πω ότι απάντησε πριν από λίγο ο κύριος Κάκος σε αυτά που είπατε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την Πέμπτη που πραγματοποιήθηκε η εκδρομή, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο για την Ιταλία. Δεν υπήρχε κανένα θόρυβος για την Ιταλία. Στην Ιταλία, ό,τι έγινε, έγινε Σάββατο προς Κυριακή και ιδιαίτερα την Κυριακή. Μια εκδρομή που είχε την έγκριση αυτών που έπρεπε να έχει και δεν ήταν δική του απόφαση. Μια εκδρομή που ετοιμαζόταν από τον Οκτώβριο. Πολύ ωραία. Κύριε Νατσούλη, θα ήθελα να πω το εξής. Η εκδρομή, συμφωνώ ότι από τον Οκτώβριο ήταν προετοιμασμένη, όπως όλες τις εκδρομές, όλα τα χρόνια στα σχολεία. Το πρόβλημα που προέκυψε στην Ιταλία, από την ενημέρωση που έχουμε από τα ΜΜΕ, τα οποία κατακλείζουν με ειδήσεις πλέον τον κόσμο, φαινόταν ότι κάτι ύποπτο υπάρχει στην Ιταλία, γιατί οι αρχές είχαν απαγορεύσει την μετακίνηση σε συγκεκριμένα μέρη. Έχω την εντύπωση ότι ο μεγάλος δώρος στην Ιταλία πάντως έγινε, κύριε Γκαλίτσα, το Σάββατο και κυρίως Κυριακή. Ο μεγάλος δώρος, ναι, δεν αφιβάλλω γιατί, γι' αυτό. Το λέω αυτό, γιατί την Παρασκευή μιλούσαμε και με την έκθεση των Γουναράδων και κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Δεν ασχολιόταν κανένας την Παρασκευή, ας πούμε, με αυτό το θέμα. Πόσο μάλλον την Πέμπτη, έτσι. Ναι, πιθανόν να μην ασχολιόταν γιατί ακόμα δεν είχε φτάσει στο απόγειο. Το θέμα είναι ότι υπήρχε ενημέρωση ότι στην Ιταλία υπάρχουν κάποια ύποπτα κρούσματα. Έπρεπε να ληφθεί υπόψη από τους επικεφαλείς των εκδρομών και συγκεκριμένα για τη δική μας την εκδρομή, από το άρρωστο οριστικό, γιατί εγώ μιλάω τώρα και σαν δημοτικός σύμβουλος και σαν πατέρας, και έπρεπε να μην ξεκινήσει καν η εκδρομή. Εσείς έχετε παιδί στο συγκεκριμένο σχολείο, στο ΓΕΛ του Άργους? Βεβαίως, έχω παιδί στην πρώτη ηλικίου του Άργους. Α, στην πρώτη ηλικίου. Και γι' αυτό ρωτήσατε χθες, όπως σας άκουσα, εγώ τι κάνω τώρα, στέλνω αύριο το παιδί μου? Ναι, ας μου απαντήσει κάποιος, κύριε Νατσούλη, γι' αυτό. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα να στείλω εγώ το παιδί μου. Σήμερα το έστειλα. Με επιφύλαξη. Αύριο τα παιδιά θα είναι στα μαθήματά τους, έτσι δεν είναι? Ναι, κανονικότατα. Μάλιστα, ο κ. Κάκος είπε ότι τα παιδιά της τρίτης λυκείου θα τα δώσει μία μέρα ξεκούρασης για να επανέλθουν. Δεν τίθεται θέμα κλεισίματος στο σχολείο, όπως είπε ο κύριος Κάκος. Θα υπάρξει όμως μια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με το τομέα της εκπαίδευσης στο Δήμο του Άργους και με τους γονείς και κηδεμόνες. Γενικά θα υπάρξει μια συζήτηση. Θα υπάρξει μια συζήτηση. Πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση? Τι είπε ο κύριος Κάκος? Να γυρίσουν με το καλό. Είναι στο δρόμο. Και πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, γιατί χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον ο Δήμαρχος είπε ότι υπάρχει πληροφορία ότι θα ελεγχθούν στην Ιγουμενίτσα. Κανένας έλεγχος, να σας πω, δεν έγινε στην Ιγουμενίτσα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Νατσούλη. Δεν έγινε έλεγχος εκεί. Γιατί κάποια στιγμή είπε ότι. Όχι, τους υποδέχτηκε ότι η Περιφερειάρχη, αν δεν κάνω λάθος, των Ιωαννίνων. Τους καλωσόρισε και τους ευχήθηκε καλό ταξίδι. Ρώτησε η αντιπροσωπεία αν θα υπάρξει κάποιος έλεγχος. Είπε όχι, μπορείτε να αναχωρήσετε για την πατρίδα σας. Ευχήθηκε καλό ταξίδι και έφυγαν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Τόσο μεγάλος έλεγχος έγινε δηλαδή, έτσι? Δεν έγινε καθόλου έλεγχος. Ναι, αυτό ειρωνικά μιλάω τώρα. Ναι, ειρωνικά μιλάω. Δηλαδή, τους υποδέχτηκε ο αντιπεριφερειάρχης και τους ευχήθηκε καλό ταξίδι. Αυτός είναι ο έλεγχος. Και στέλνουν τα παιδιά τώρα στην περιοχή μας και στο Λύκειο. Και εμείς πρέπει να στείλουμε τα δικά μας τα παιδιά. Εγώ, κύριε Νατσούλη, να ξέρετε, δεν σου έχω πει ούτε τον κύριο Κάκο, ούτε τα παιδιά. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Το θέμα, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να προλάβουμε ορισμένα πράγματα, δεν μου αρέσουν αυτές οι κινήσεις. Είναι πολύ προβληματισμένος. Είναι λίγο λεπτή όμως η γραμμή, κύριε Γκαλίτσα, όμως είναι λίγο λεπτή η γραμμή. Δηλαδή, αν επέλθει ο πανικός. Τότε μπορεί να είναι κακό σύμβουλο για αυτά που θα ακολουθήσουν. Το λέω αυτό διότι μήπως πάμε σε μια κατάσταση ότι δεν υποδεχόμαστε, το είπαν και νωρίτερα κάποιοι εδώ καλεσμένοι, το είπε και ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, δεν υποδεχόμαστε λεπρούς σε λίγο στην Καστοριά, υποδεχόμαστε τα παιδιά μας. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, είναι μια λεπτή λοιπόν γραμμή εκεί που πρέπει λίγο να είμαστε ψύχρεμοι. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, επικοινωνιακά τώρα να μην αρχίσουμε και βάζουμε λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο, οι οποίες παραπέμπουν σε προϊστορικά χρόνια. Τι θα πει υποδεχόμαστε λεπτούς? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά από επιστήμονες όπως είναι οι φαρμακοποιοί. Ναι, αυτό είπαν, ότι δεν υποδεχόμαστε λεπτούς, τα παιδιά μας δεν υποδεχόμαστε. Δεν είναι σοβαρές τοποθετήσεις αυτές τώρα από φαρμακοποιούς οι οποίοι έχουν και τις ανάλογες σπουδές. Εδώ το θέμα είναι σοβαρό. Το θέμα χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα.
Το έχουν καταλάβει αυτό. Να μην παίζουμε με τις λέξεις. Μάθαμε σε αυτή τη χώρα να παίζουμε με τις λέξεις. Τι θα πει λεπρούς. Έχουμε ένα πρόβλημα. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνουμε ότι έχει πρόβλημα. Σοβαρό. Η Ιταλία γυτνιάζει με την Ελλάδα. Στείλαμε σχολεία στην Ιταλία. Σε περιοχές οι οποίες ήταν μολυσμένες. Δηλαδή, τι θα πει, περιμένουμε λεπρούς. Άρα, εσείς, κύριε Γαλίτσα, για να το καταλάβουμε ακριβώς, τι προτείνετε. Εγώ τι προτείνω. Καταρχήν, ο έλεγχος των μαθητών. Των παιδιών μας, ο έλεγχος. Υπάρχει κάποιος αρμόδιος φορέας να μου πει εμένα ότι θα ελεγχθούν τα παιδιά που ήρθανε, τα δικά μας τα παιδιά. Να αποκλείσουν το γεγονός ότι μπορεί να είναι μολυσμένα, να είναι φορείς. Τα παιδιά ήταν μέσα στο καράβι, κύριε Νατσούλη. Δεν ήταν μόνο τα 70 παιδιά του Άργους, τα 68 πόσα είναι. Ήταν και άλλοι επιβάτες μέσα. Μπορεί να ήταν Κινέζοι, ούτε Κορεάτες, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν. Μπορεί κάποιος εμένα να μου πει ότι τα παιδιά όντως δεν είναι φορέας αυτή τη στιγμή. Φορείς αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βγει κάποιος υπεύθυνος. Να μου πει ναι, εγώ. Δηλώνει υπεύθυνο ότι δεν νοσούν τα παιδιά, δεν έχουν τίποτα. Ας βγει κάποιος να το πει αυτό. Τι βγαίνουμε όλοι και μιλάμε για επικοινωνιακές κορώνες τώρα. Ο ένας για λεπρούς, ο άλλος σε πανικό, ο άλλος. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα βγει κάποιος υπεύθυνος μια φορά να πει σε αυτή τη χώρα να πει ότι ναι. Εγώ είμαι εδώ και λέω ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ του Άργους Οριστικού. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη εσείς για κάποιες κινήσεις του σχολείου, των γονέων. Όχι, δεν έχω καμία ενημέρωση για τις κινήσεις των γονέων και του σχολείου. Πιστεύετε ότι ήδη έπρεπε να έχει συνέλθει κάποιες συνεδρίες, να γίνει κάτι? Άμεσα, κύριε Νατσούλη. Ακούσατε και χθες τι είπε ο κύριος Δήμαρχος, έτσι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σωστός στην τοποθέτησή του. Ακούσατε τι είπε. Ούτε μάσκες δεν έχουν τα φαρμακεία μας. Το καταλάβατε αυτό. Το είπαν οι φαρμακοποιοί πριν από λίγο. Οι φαρμακοποιοί το είπαν. Δηλαδή δεν έχουμε μάσκες. Καθόλου. Δεν έχουμε μάσκες. Προσέξτε. Είπαν βέβαια ότι ναι. Όποιος δεν έχει νοσήσει, δεν χρειάζεται να φοράει μάσκα. Δεν είναι. Εντάξει, αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά τα λένε αυτοί οι υπεύθυνοι. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Εμείς όμως δεν πρέπει να ακούμε τους υπεύθυνους. Αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Γκαλίτσα. Όταν χαλάει μια βρύση, φωνάζουμε τον υδραυλικό. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, φωνάζουμε τον γιατρό. Λογικό δεν είναι? Ωραία. Αυτούς δεν πρέπει να ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Να τους ακούσουμε από τον υδραυλικό, το φωνάζουμε, κύριε Νατσούλη, τα χαλάσει η βρύση. Εδώ τι περιμένουμε δηλαδή, να νοσήσουμε και να φωνάξουμε μετά τους υπεύθυνους? Το πώς θα το αντιμετωπίσουμε μετά? Άρα, τι πρέπει να πάρουμε, την κατάσταση στα χέρια μας? Την κατάσταση στα χέρια μας να μην την πάρουμε. Πλην όμως οι φορείς πρέπει να συνεδριάσουν άμεσα, τώρα που μιλάμε, χθες. Ναι, ναι. Να δούμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Όχι να περιμένουμε να υπάρχουν φορείς, να υπάρχει ο κορονοϊός στην Ελλάδα, στα σχολεία μας, στην κοινωνία μας, και μετά να αρχίσουμε να λέμε τι κάνουμε. Να ψάχνουμε μάσκες στα φαρμακεία και μετά να λέμε γιατί δεν το κάναμε. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή? Αυτό. Πού είναι οι φορείς? Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες ο Άργους έκτακτα. Ναι, και καλώς. Έκτακτα. Και μπράβο στον Δήμαρχο του Άργους. Και ανταποκριθήκαμε όλοι. Αλλά είδατε ότι και ο Δήμαρχος δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση να κλείσει τα σχολεία. Ούτε εγώ είμαι υπέρ των κλείσιμων. Ρωτήσαμε τον κύριο Κάκο ποιος μπορεί να κλείσει το σχολείο. Και είναι, λέει, ένα σύμπλεγμα παραγόντων και φορέων που μπορεί να αποφασίσει το κλείσιμο το σχολείο. Δεν μπορεί να είναι απόφαση του ενός. Δεν μπορεί να είναι απόφαση. Όχι, του ενός δεν μπορεί να είναι. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Δεν μου λέτε, κύριε Νατσούλη, τα πέφτει μισό πόντο χιόνι, γιατί κλείνουν τα σχολεία, μη τυχόν και τραυματιστούν τα παιδιά μας και πέσουν. Αυτό το ρωτήσαμε επίσης τον κύριο Κάκο. Ότι όταν έχουμε χιόνι, κλείνουν τα σχολεία οι Δήμοι. Δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο αυτή τη στιγμή. Χθες όμως, ακούσαμε τον κύριο Κεπαψόπουλο, είπε για τέτοιες υποθέσεις δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Το ξέρω, το Δήμαρχο, έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχω και άποψη συνεργασία. Το θέμα είναι ότι πρέπει οι φορείς να συνεδριάσουν, να δούμε πώς, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή την περίπτωση. Εσείς πιστεύετε πρέπει να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ή πρέπει να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων? Γενική Συνέλευση, κύριε Νατσούλη, με τον Δήμο, με τους φορείς του τόπου μας, με τα δέλτα στίγμα των σχολείων, με τους καθηγητές, με το Σύλλογο Διδασκόντων. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Νατσούλη. Αλληγορική ερώτηση. Θα πάνε εκδρομή τα παιδιά στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάνε τετραήμερες και πενταήμερες. Συμφωνείτε σε αυτό? Ναι. Ναι. Διασφαλίζονται ότι στην Αθήνα, εκεί που θα κοιμηθούν, τα ξενοδοχεία είναι καθαρά? Μπορεί τα ξενοδοχεία που θα κοιμηθούν τα παιδιά μας στην Αθήνα ή στην Καβάλα, στην Ξάντη που θα πάει ο γιος μου, την προηγούμενη μέρα να έχουν κοιμηθεί φορείς? Το έχει καταλάβει κανένας αυτό το πράγμα? Άρα το έχει αντιληφθεί κανένας? Άρα, έτσι όμως φτάνουμε και στο άλλο άκρο, να κλειστούμε σε ένα δωμάτιο. Δεν θα κλειστούμε σε ένα δωμάτιο.
Εδώ κάνουμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να κλειστώ σε. Α σταματήσει η ζωή. Κύριε Νατσούλη, δεν σταματάει η ζωή αν αναβληθούν για φέτος οι εκδρομές. Δεν νομίζω ότι σταματάει η ζωή. Ούτε τα παιδιά μας θα πάθουν τίποτα αν δεν πάνε εκδρομή στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Εγώ να σας πω ότι τα παιδιά μας να μην πάνε στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη. Αν έρθουν στην Καστοριά από την Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη, τι θα πούμε. Κλειστά τα σύνορα δεν πέντε μέσα. Αυτό το πράγμα είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Η απαγόρευση των εκδρομών να μην αφαιρούμε την Καστοριά. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πρέπει σε αυτό το χρονικό διάστημα, με αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, να ληφθούν ορισμένα προληπτικά μέτρα. Μάλιστα. Δεν είναι προληπτικό μέτρο να μην γίνουν οι εκδρομές. Ποιο είναι προληπτικό μέτρο, κύριε Νατσούλη, για πείτε μου λίγο. Ποιο είναι. Ένα προληπτικό μέτρο το οποίο νομίζω ότι δεν θα στοιχήσει και τίποτα. Δεν θα πάθουν τα παιδιά τίποτα αν δεν πάνε εκδρομές φέτος. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι ξεκάθαρη η άποψή μου. Ναι. Δεν είπα εγώ να κλείσουμε ούτε καραντίνα, δεν είπα τίποτα. Δεν είπα αυτά τα πράγματα. Ούτε να κλείσουμε σε ένα δωμάτιο, προς Θεού. Αλλά σας είπα, σε ποια ξενοδοχεία θα πάμε, παιδιά μου. Ποιος έχει μείνει πριν εκεί. Τον να σύλλογο. Το κλείσουμε, ναι. Πρέπει σήμερα ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων του ΓΕΛ να πάρει την απόφαση μετά από Γενική Συνέλευση. Αν θα προτείνει κλείσιμο των σχολείων ή όχι. Ή τι άλλα μέτρα μπορεί να προτείνει, επαναλαμβάνω, ως Σύλλογος Γονέων. Γονέων και Κηδεμόνων μαζί με το Σύλλογο Καθηγητών. Ναι. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσουν οι δύο σύλλογοι να κλείσουν τα σχολεία, πλην όμως να συζητηθεί η κατάσταση. Είναι το βασικό. Συζητάς την κατάσταση και από εκεί και πέρα παίρνεις τα απαραίτητα μέτρα, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Αυτή είναι η θέση μου. Βέβαια, εδώ και για την αναβολή των εκδρομών που προτείνετε, βλέπω εδώ ότι έρχονται μηνύματα που συμφωνούν αρκετοί με εσάς. Αυτό το διαβάζω τώρα. Μα δεν λέω έχει δίκιο ο κύριος, λέει, να αναβληθούν οι εκδρομές κτλ. Βέβαια. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ απλό. Μα, κύριε Νατσούλη, ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί είστε δημοσιογράφος, έμπειρος, είστε με την κοινωνία, έχετε ενημέρωση από παντού. Ξέρετε πολύ καλά ότι χτυπάει την πόρτα μας μια επιδημία. Τη χτυπάει την πόρτα μας. Και εμείς καθόμαστε τώρα και παίζουμε με τις λέξεις. Έρχονται βέβαια και άλλα μηνύματα. Εδώ η Ρούλα μας στέλνει. Καλημέρα και ο Θεός βοηθός. Προσέξτε, υπάρχει και αυτό. Σαν εντάξει, ένα ο μήνυμα. Θεός τώρα. Εντάξει, να σας πω κάτι, κύριε Νατσούλη. Από τη στιγμή που αρχίσουμε και θα επικαλεστούμε το Θεό. Εντάξει. Εντάξει. Εσείς πιστεύετε ότι ο Δήμος, αν κληθεί να γνωμοδοτήσει για τα σχολεία, για το συγκεκριμένο σχολείο, πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά στο κλείσιμο? Κοιτάξτε να δείτε. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Άργους είναι ένα δημοτικό. Το λέω αυτό γιατί χθες είπε ο κ. Κάκος σήμερα ότι είναι μια σειρά παραγόντων που θα πούν την άποψή τους. Αν κληθεί και ο Δήμος να πει την άποψή του, πρέπει να συνεγορήσει το υπέρ να κλείσει το σχολείο. Ακούστε να δείτε. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Άργους, όπως είδατε και χθες, είναι ένα δημοκρατικό συμβούλιο με πολλές απόψεις. Ναι. Ο Δήμαρχος είναι ένας Δήμαρχος ο οποίος είναι έμπειρος και έχει αποδείξει ότι μπορεί να χειριστεί πάρα πολλά θέματα. Δεν μπορώ να σας πω τι θα το γνωμοδοτήσουμε. Πλην όμως, σε μια συζήτηση μαζί με τους φορείς, πάνω στη συζήτηση θα καταλάβουμε κι εμείς πού οδηγείται το πράγμα και ποια απόφαση θα πάρουμε. Από τώρα δεν μπορώ να σας πω τι θα γνωμοδοτήσουμε. Να πάμε και σε κάτι ακόμα. Χθες το Συμβούλιο διερωτηθήκατε, ρωτήσατε, κάνετε μια ερώτηση. Εγώ να στείλω το παιδί μου αύριο σχολείο? Σήμερα σε αυτή την ερώτηση μπορείτε να απαντήσετε εσείς ο ίδιος. Όχι, δεν μπορώ και σήμερα η ανησυχία μου και η αγωνία μου είναι περισσότερο έκδηλη. Σηκώθηκαν σήμερα τα παιδιά μου να πάνε σχολείο και ειλικρινά σας μιλάω, με το χέρι στην καρδιά. Κάποια στιγμή είπα στη σύζυγό μου να μην το στείλουμε σχολείο. Αλλά θα δημιουργούσα διδικασμένο και. Ενδεχομένως να στοχοποιούμουν κιόλας. Καταλάβατε. Ναι. Και η ερώτησή μου, η χθεσινή ερώτηση που ήσασταν παρόν και την ακούσατε, ναι, σήμερα την ανεβάζω. Να τα πάω τα παιδιά σχολείο αύριο. Για πείτε μου λίγο, ποιο θα μου πει εμένα να τα πάω ή όχι. Μπορεί κάποιο να πει πέθανε και να μου πει ονομάζομαι έτσι, είμαι αυτό και ναι, να πάει το παιδί σχολείο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας βγει κάποιο να μου το πει τώρα, στον αέρα. Ας βγει κάποιο υπεύθυνο να μου το πει. Να το αντιμετωπίσει στον αέρα. Να βγει κάποιο να μου πει ναι, εγώ. Να μου πει το όνομά του, εγώ λέω το όνομά μου. Και ρωτάω, η ερώτησή μου είναι ενός απλού πολίτη. Να στείλω τα παιδιά σχολείο εγώ. Άλιστα. Εγώ ρωτάω, μπορεί να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα. Υπεύθυνα όμως. Λοιπόν, εμείς αυτό που θα κάνουμε, κύριε Γκαλίτσα, από εδώ και πέρα, να πάμε λίγο και στο Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ του Άργους, να δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση. Ναι, κύριε, και βεβαίως αμέσως μετά θα πάμε και σε παράγοντες, όπως είναι η αντιπεριφέρεια, να δούμε. Τι κίνησε χθες? Είχαμε μια επικοινωνία, να πω την αλήθεια. Το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Σαββόπουλος για αυτά που υπόθηκαν από τον καθηγητή που βγάλαμε χθες, τον κύριο Τιτόπουλο. Θα δούμε,
Θα δούμε τι μπορεί να κάνει και η τοπική εξουσία γύρω από αυτό γενικότερα. Γιατί σε αυτό το κομμάτι, χθες βέβαια έκανε το Άργος την έκτακτη συνεδρίασή του. Σήμερα βγάζει ένα κείμενο το Δήμος Άργος, ο Δήμος Καστοριάς, από ό,τι βλέπω, για το τι πρέπει να προσέχουμε στον κορονοϊό. Έβγαλε ο ιατρικός σύλλογος. Να δούμε και η αντιπεριφέρεια ή η περιφέρεια συνολικά πώς σκέφτεται να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Αυτό που τονίζεται για την ενημέρωση νομίζω ότι είναι πρώτιστο. Οι ενημερωμένοι πολίτες είναι πραγματικά, θα είναι πολύ μεγάλο όπλο πάνω σε αυτό που έρχεται κατά πάνω μας αυτή τη στιγμή. Σαν χώρο εννοώ. Πρέπει λοιπόν με κάθε τρόπο υπεύθυνα να ενημερωθούμε. Αυτό είναι το βασικότερο. Να σας ρωτήσω κάτι. Και να διατηρήσουμε και την ψυχραιμία μας. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Είπατε προηγουμένως ότι ο Δήμος Καστοριάς τι έκανε, έβγαλε. Έβγαλε ένα κείμενο σήμερα για το τι πρέπει να προσέχουμε στον κορονοϊό. Πριν από λίγο. Εντάξει, ωραία. Αυτό ήθελα θα να περιμένω λίγο πιο και από το Δήμο Καστοριάς. Πιο χθες ήταν τα ανακλαστικά του Άργους, δεν ξέρω. Έγινε έκτακτο συμβούλιο, ήταν πιο άμεσα τα ανακλαστικά. Θα δούμε τι θα γίνει και από τους άλλους Δήμους και πώς θα κινηθούν. Ωραία. Να δούμε, κύριε Νατσούλη, εγώ είμαι εδώ στη διάθεσή σας. Ό,τι χρειαστείτε, μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε και ό,τι θέλετε. Ωραία. Θα τα πούμε πάλι. Οι απόψεις μου είναι αυτές. Ωραία. Κύριε Καλίτσα, οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε. Και εσείς, καλημέρα σας. Καλημέρα.